πήγε να ζητήσει και καλά βοήθεια και τα έκλεισε στο ίδρυμα. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Και χώρισε με τον μπαμπά και τελείωσε η σχέση τους. Εκείνος διαφωνούσε να μπουν τα παιδιά στα ίδρυμα. Προφανώς. Μας λάτρευε. Μας λάτρευε. Εκείνη πήγε και είπε ότι την κακοποιούσε, ότι κακοποιούσε τα παιδιά. Που ήταν ένα ψέμα, ήταν ψέμα. Μας λάτρευε, μας είχε κορώνα στο κεφάλι. Αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν μίσησε κανένα. Ακόμα και την Άννα Μαρία που του στέρισε τα παιδιά του, που ήταν ό,τι πιο πολύτιμο είχε. Δεν τη μίσησε ποτέ. Πάντα προσπαθούσε να τη βοηθήσει. Και αυτό ήταν το ευχαριστώ. Ο ισχυρισμός της κατηγορουμένης ήταν ότι δέχτηκε επίθεση, ξυλοδαρμό. Με ένα μαχαίρι που ήταν εφοδιασμένοι για άλλο λόγο, είχαν τσακωθεί το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, το κρατούσε ακόμα μαζί της, όταν της επιτέθηκε το χρησιμοποίησε για να αμυνθεί με τα αποτελέσματα που γνωρίζετε.